Αυτό που θα δούμε τώρα είναι η έννοια του πότε ένα ενδεχόμενο εξαρτάται μόνο από μία τυχαία μεταβλητή. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα πείραμα που μας έχει ένα δειγματικό χώρο ω και πάνω στο δειγματικό χώρο αυτό ω έχουμε ορίσει μία τυχαία μεταβλητή. Θυμόμαστε ότι η τυχαία μεταβλητή δεν είναι τίποτα άλλο από μία συνάρτηση από το δειγματικό χώρο στα αποτελέσματα που εμείς συνήθως θα πρέπει να είναι οι ακέραιοι αριθμοί ή και μιλάμε για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Ας έχουμε λοιπόν μια τέτοια τυχαία μεταβλητή χ και ένα ενδεχόμενο α υποσύνολο του ω. Τι σημαίνει ότι το ενδεχόμενο α εξαρτάται μόνο από τη χ? Σημαίνει χοντρικά το εξής, ότι αρκεί να γνωρίζουμε το πόσο κάνει η χ για κάποιο ω, δηλαδή αν μας δώσουν ένα στοιχείο ω μικρό του δηματικού χώρου, αν εμείς γνωρίζουμε το χ του ω, πόσο κάνει η τυχαία μεταβλητή χ πάνω σε αυτό το μικρό ω, τότε αυτό και μόνο μας αρκεί για να αποφασίσουμε αν το ω αυτό ανήκει στο ενδεχόμενο α ή όχι. Το να ξέρουμε δηλαδή το χ μας αρκεί για να αποφασίσουμε το αν ισχύει το ενδεχόμενο α. Εντάξει, με άλλα λόγια δηλαδή, αν γράψουμε α να είναι το ενδεχόμενό μας, τότε αυτό θα έχει την εξής μορφή. Αποτελείται από όλα και αν τα σημεία του δειγματικού χώρου που η τιμή της μεταβλητής χ πάνω στο ωμέγα ανήκει σε ένα δεδομένο σύνολο β. Το β λοιπόν είναι ένα υποσύνολο των ακεραίων. Για κάθε τέτοιο β μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα ενδεχόμενο αυτής της μορφής, το χ να ανήκει στο β. Αυτό λοιπόν είναι εκείνες οι εκφάσεις του πειράματος που αν μετρήσουμε το χ είναι ένα στοιχείο του β. Και ένα ενδεχόμενο α εξαρτάται από το χ μόνο αν και μόνο αν το α είναι αυτής εδώ της μορφής. Αυτά δηλαδή είναι όλα τα ενδεχόμενα που εξαρτώνται μόνο από την τιμή του χ και όχι από κάτι άλλο. Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ας πάρουμε το πείραμά μας να είναι το εξής απλό, δύο ζάρια. Ξέρουμε όλοι μας ποιο είναι το ωμέγα. Το ωμέγα θα είναι όλα τα ζεύγη της μορφής a, b, όπου τα a και b είναι από το 1 έως το 6. Αυτή η ακέραια. Αυτά είναι το ωμέγα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το πείραμα. Και ας φορήσουμε την εξής τυχαία μεταβλητή, χ να είναι το τι φέρνει το πρώτο ζάρι. Το ζάρι μας είναι το πρώτο και το δεύτερο, ονομάζουμε χ αυτό που φέρνει το πρώτο. Και ας πάρουμε τώρα το εξής ενδεχόμενο α. Ας πάρουμε το ενδεχόμενο α να είναι τα εξής ζεύγη, το 1 κόμμα άστρο και το 2 κόμμα άστρο. Τι σημαίνει αυτό το άστρο, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Αυτό το α λοιπόν να απαρτίζεται από όλα τα ζεύγη που είναι της μορφής 1 κόμμα οτιδήποτε, το άστρο σημαίνει οτιδήποτε, και 2 κόμμα οτιδήποτε. Με λίγα λόγια, το α είναι οποιοδήποτε ζευγάρι, οποιοδήποτε στοιχείο του ωμέγα κεφαλαίου που στην πρώτη θέση έχει 1 ή 2. Λοιπόν, αυτό το α εξαρτάται μόνο από την τυχαία μεταβλητή χ. Γιατί σημαίνει αυτό? Διότι άμα γνωρίζουμε τη χ μπορούμε να αποφασίσουμε ακριβώς αν ισχύει το α ή όχι. Με λίγα λόγια, κοιτάμε αν το χ είναι 1 ή 2 και τότε και μόνο τότε ισχύει το α. Το ω λοιπόν ανήκει στο ενδεχόμενο α, αν και μόνο αν το χ του ω ανήκει στο σύνολο 1,2. Αυτό εδώ είναι που παίζει το ρόλο του δι εδώ κάτω. Αυτό λοιπόν σημαίνει το να έχω μια τυχαία μεταβλητή που εξαρτάται μόνο από ένα συνομιλημένο ενδεχόμενο που εξαρτάται μόνο από μια τυχαία μεταβλητή. Στο ίδιο πείραμα, αν πάρουμε το εξής ενδεχόμενο β να είναι, ας πάρουμε ένα υπερσύνολο του α, να είναι δηλαδή όλα τα στοιχεία του α συν τα εξής άστρο 1 άστρο 2. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει το β, πότε ισχύει το β αν ένα από τα δύο ζάρια έρθει 1 ή 2. Αυτό είναι το β. Το β λοιπόν, έτσι που το έχουμε ορίσει, σημαίνει ότι ένα από τα δύο ζάρια μας έρχεται 1 ή 2. Λοιπόν, αυτό το β δεν εξαρτάται μόνο από το χ.
Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε αν ισχύει το Β γνωρίζοντας απλώς το αν το Χ είναι τόσο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο να το δει κανείς. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το Β είχε όντως τη μορφή Χ ανήκει σε κάποιο σύνολο βιτών. Υπάρχει τέτοιο βιτόνος? Για να δούμε. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει. Τότε ανήκει το 1 στο βιτόνος? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί? Γιατί αν ξέρουμε ότι το Χ ισούται με 1, αυτό συνεπάγεται ότι ισχύει το Β. Γιατί το συνεπάγεται αυτό? Γιατί αν το Χ ισούται με 1, τότε έχουμε ένα στοιχείο αυτής εδώ ακριβώς της μορφής, ένα άστρο. Ισχύει ότι το 2 ανήκει στο βιτόνος? Ναι, για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Γιατί αν ξέρουμε ότι το Χ ισούται με 2, τότε και πάλι ισχύει το Β. Ωραία. Ισχύουν το 3 πράγμα, το 3 ανοίξει το βιτόνος? Όχι, δεν ανοίξει το βιτόνος. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχεις το Χ να ισούται με 3, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι ισχύει το Β. Και γιατί δεν το συνεπάγεται? Γιατί για παράδειγμα, αν το αποτέλεσμά μας είναι το 3,3, τότε αυτό το στοιχείο δεν ανοίξει το Β. Και ομοίως κανένα από τα άλλα στοιχεία δεν ανήκουν στο βιτόνος. Ούτε το 4, ούτε το 5, ούτε το 6 ανήκουν στο βιτόνος. Άρα, αν υπάρχει αυτό το βιτόνος, θα είναι αναγκαστικά το σύνολο 1-2. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για ένα τέτοιο βιτόνο. Όμως, αν πάρουμε το αποτέλεσμα 3,1, τότε το αποτέλεσμα αυτό δεν ανήκει στο σύνολο Χ ανήκει στο βιτόνος. Με λίγα λόγια, να κοιτάξουμε τι τιμή παίρνει μεταβλητή Χ σε αυτό εδώ πέρα, παίρνει τη τιμή 3. Άρα δεν ανήκει εδώ μέσα. Όμως αυτό το 3,1 ανήκει στο Β. Γιατί? Γιατί το Β περιέχει τα στοιχεία της μορφής άστρο 1. Έτσι λοιπόν έχουμε καταλήξει αντίφαση και άρα το Β δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το Χ. Εδώ έχουμε λοιπόν δώσει σε αυτό το πείραμα δύο παραδείγματα. Ένα ενδεχόμενο α που εξαρτάται μόνο από το Χ, θυμίζω ότι το Χ είναι ακριβώς το πρώτο ζάρι, και ένα ενδεχόμενο Β που δεν εξαρτάται μόνο από το Χ. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την έννοια των ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών. Ξέρουμε πότε ονομάζουμε δύο ενδεχόμενα ή τρία ή παραπάνω ενδεχόμενα ανεξάρτητα, πότε ονομάζουμε τυχαίες μεταβλητές ανεξάρτητες. Και ας μιλήσουμε πρώτα για πεπερασμένες το πλήθος τυχαίες μεταβλητές, Χ1 έως Χ1. Πότε θα τις ονομάσουμε ανεξάρτητες? Ο ορισμός είναι ο εξής. Αν οποτεδήποτε πάρουμε ενδεχόμενα α1 έως α1, τέτοι ώστε το α1 εξαρτάται μόνο από τη Χ1, το συμβολίσουμε έτσι. Το α2 εξαρτάται μόνο από τη Χ2. Το α1 εξαρτάται μόνο από τη Χ1. Τότε οποιαδήποτε τέτοια επιλογή ενδεχομένων, για κάθε τέτοια επιλογή των α1 ως α1, τα ενδεχόμενα αυτά είναι ανεξάρτητα. Αν δηλαδή επιλέξεις τα α1 έως α1, που είναι εξαρτάται από τα Χ1 έως Χ1 αντίστοιχα, με οποιοδήποτε τρόπο θέλεις και όπως και να το κάνεις, τα ενδεχόμενα α1 ως α1 είναι ανεξάρτητα, τότε οι τυχαίες μεταβλητές αυτές ονομάζονται ανεξάρτητες. Τι ακριβώς κωδικοποιεί αυτή η έννοια? Κωδικοποιεί το εξής, ότι το να γνωρίζεις πόσο κάνει η Χ1, η Χ2, η Χ3 και η Χ1-1, δεν σου λέει τίποτα, δεν σου δίνει καμία πληροφορία για το κάνει για παράδειγμα η Χ1. Όπως και στα ενδεχόμενα, έτσι και το να γνωρίζουμε αν πιάνει η τιμή των Χ1 ως Χ1-1, δεν μας λέει τίποτα, δεν αλλάζει καθόλου τις πιθανότητες του ποια είναι η τιμή για την τυχαία μεταβλητή Χ1. Αυτός είναι ο ορισμός. Χρησιμοποιούμε τον προηγούμενο ορισμό του τι σημαίνει ότι ένα ενδεχόμενο εξαρτάται μόνο από μια τυχαία μεταβλητή. Και είναι ουσιαστικά και ο ίδιος ορισμός αν μιλάμε για μια άπειρη οικογένεια από τυχαίες μεταβλητές. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για πεπερασμένη οικογένεια όπως αυτή εδώ. Πότε μια άπειρη οικογένεια, για παράδειγμα, αν πάρουμε μια ακολουθία από τυχαίες μεταβλητές, Χ1, Χ2, Χ3 κλπ.
Πότε τη λέμε αυτή η ανεξάρτητη ακολουθία από τις ίδιες μεταβλητές? Αν οποτεδήποτε πάρεις κάποιες πεπερασμένες στο πλήθος από αυτές, όπως εδώ, τότε αυτές είναι ανεξάρτητες. Είναι ακριβώς η ίδια, ο ίδιος τρόπος που επεκτείναμε την ανεξαρτησία σε άπειρα το πλήθος ενδεχόμενα. Έτσι το κάνουμε και για άπειρα στο πλήθος τυχαίες μεταβλητές. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Δεν θα αποδείξουμε εδώ πέρα ότι είναι ανεξάρτητη. Θα δούμε τι σημαίνει ακριβώς, πώς η ανεξαρτησία των πειραμάτων που έχουμε δει μέχρι στιγμής τι σημαίνει. Σημαίνει ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Πώς η ανεξαρτησία των πειραμάτων μας συνεπάγεται την ανεξαρτησία των τυχαίων μεταβλητών. Λοιπόν, ποιο είναι το πείραμά μας? Ρίξουμε τρία ζάρια. Έχουμε τρία ζάρια. Και ονομάζουμε τα αποτελέσματα Χ1, Χ2, Χ3. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ζάρι. Λοιπόν, αυτές οι τρεις μεταβλητές είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ακριβώς στο ότι τα τρία πειράματα που κάνουμε είναι ανεξάρτητα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πει ότι μια ακολουθία από πειράματα, 1, 2, 5 πειράματα, είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα αν η πιθανότητα, αν γνωρίζοντας τι αποτέλεσμα φέρνει το πρώτο πείραμα ή το δεύτερο πείραμα, δεν μας λέει τίποτα για παράδειγμα για το τι αποτέλεσμα φέρνει το τρίτο πείραμα. Το είχαμε ορίσει και με ακρίβεια αυτό προηγουμένως, δεν θα το επαναλάβουμε τώρα. Πάντως η ανεξαρτησία των πειραμάτων μεταφράζεται σε ανεξαρτησία των αντιστοίχων τυχαίων μεταβλητών, όπου κάθε μία από τις τυχαίες μεταβλητές εξαρτάται από διαφορετικό πείραμα. Θα κάνουμε ένα λίγο πιο ενδιαφέρον παράδειγμα. Ας πάρουμε τις δύο μεταβλητές, Χ1 και Χ2, και τις προσθέσουμε. Και φτιάχνουμε το άθροισμα των δύο πρώτων ρήψεων. Αν κοιτάξουμε τώρα το άθροισμα των δύο πρώτων ρήψεων και την τρίτη ρήψη, αυτές οι δύο είναι επίσης ανεξάρτητες. Μπορούμε να το ανάγουμε στο προηγούμενο ουσιαστικά. Μπορούμε δηλαδή να πούμε και πάλι ότι η Ζ και η Χ3 είναι προϊόντα από ανεξάρτητα πειράματα, θεωρώντας τις δύο πρώτες ρήψεις ως ένα πείραμα και την τρίτη ρήψη ως ένα άλλο ανεξάρτητο πείραμα. Γι' αυτό το λόγο μας προκύπτουν και αυτές να είναι ανεξάρτητες. Αντίθετα, η Ζ με τη Χ1 δεν είναι ανεξάρτητες. Πώς θα δούμε ότι η Ζ και η Χ1 δεν είναι ανεξάρτητες? Αρκεί να φτιάξουμε ένα ενδεχόμενο α, το οποίο εξαρτάται μόνο από τη Ζ, και ένα ενδεχόμενο β, που εξαρτάται μόνο από τη Χ1, που δεν είναι ανεξάρτητα. Ωραία. Ας πάρουμε το β πρώτα. Το β να είναι το εξής ενδεχόμενο. Η Χ1 ρήψη να φέρνει αποτέλεσμα 6. Και ας πάρουμε ως α το εξής ενδεχόμενο. Το Ζ, δηλαδή το άθροισμα των δύο πρώτων ρήψεων, να είναι φερειπίν 5. Λοιπόν, αυτά τα δύο σίγουρα δεν είναι ανεξάρτητα. Αν ξέρουμε για παράδειγμα ότι ισχύει το β, αυτόματα ξέρουμε ότι δεν ισχύει το α. Δεν μπορεί δηλαδή το Χ1 να είναι 6 και το Χ1 συν Χ2 να κάνει 5. Αυτό είναι αδύνατο. Έτσι. Αυτό είναι, μας λέει αμέσως ότι δεν είναι ανεξάρτητα. Να το πω και αλλιώς. Αν αυτά τα δύο ήταν ανεξάρτητα, τότε και... για να υπολογίσουμε την πιθανότητα. Η πιθανότητα το β και α. Μπορεί να ισχύει το χ1 ίσον 6 και το ζ ίσον 5? Όχι. Άρα το β και α είναι το κενό ενδεχόμενο. Αυτά δεν μπορεί να ισχύουν μαζί. Άρα το κάνει 0. Από την άλλη μεριά, ποια είναι η πιθανότητα του α? Είναι η πιθανότητα το άθροισμα δύο ζαριών να μας έρθει 5. Το έχουμε υπολογίσει και αυτό κάπου πολλές φορές. Αν δεν κάνω λάθος, η πιθανότητα είναι 4/36. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. 4/36. Κάποιο θετικό αριθμό εμπάρτητο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ το πόσο είναι. Η πιθανότητα του β φυσικά είναι 9. Επίσης θετικό αριθμό. Λοιπόν, το γινόμενο αυτών των δύο σίγουρα δεν κάνει 0. Κάνει κάποιον άλλο θετικό αριθμό. Το γινόμενο αυτών των δύο στην προηγούμενη περίπτωση. Άρα αυτά τα δύο δεν είναι ανεξάρτητα και το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα.